Χαίρετε. Τρίτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και οι μαθητές του οικονομικού προσανατολισμού εξετάστηκαν στο μάθημα της πληροφορικής. Τα θέματα δεν επιφύλασαν εκπλήξεις για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ε, εξέταζαν βασικές μεθοδολογίες του δομημένου προγραμματισμού, δίνοντας έμφαση στα νεότερα κομμάτια της ύλη, τα οποία έχουν εξεταστεί λιγότερο. Πάμε στις λύσεις. Στο πρώτο θέμα, στο σωστό λάθος, το α1 είναι λάθος, σωστό, σωστό, λάθος, σωστό. Στο Α2 η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 121 του σχολικού βιβλίου. Το πρόγραμμα παράγεται από το μεταγλωτιστή μέχρι στι βιβλιοθήκε. Στο Β υποερώτημα στη σελίδα 175 του σχολικού βιβλίου, από το σημείο που λέει η συνάρτηση είναι ένα τύπο υποπρογράμματο μέχρι τι λειτουργίε ενό προγράμματο. Στο τρίτο υποερώτημα ερώτημα, σελίδα 33 από το σχολικό βιβλίο, τα κριτήρια είναι η είσοδος, η έξοδος, η αποτελεσματικότητα, η περατότητα και η καθοριστικότητα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Για το α3 θέμα, ε, η μετατροπή έχει ω εξή. Διαβάζουμε το α, εχωρούμε στο β το 1. Αν το α είναι μικρότερο, ίσο του 5, τότε ξεκινάει η επανάληψη. Στο β, εχωρούμε β στην α, διαβάζουμε το α, ό,τι είχε και πριν δηλαδή, μέχρι ότι το α να είναι μεγαλύτερο του 5. Εναλλακτικά, κάποιο θα μπορούσε στην αρχική συνθήκη να προσθέσει το όχι μπροστά. Στο α4, ε, όλο το πρόγραμμα είναι ίδιο μέχρι εκεί που αρχίζει η επίλεξε. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Επίλεξε λοιπόν Χ, περίπτωση 2,4,6,8, γράψε άρτιος. Περίπτωση 1,3,5,7,9, γράψε περιττός. Περίπτωση 0, γράψε 0. Περίπτωση αλλιώς, γράψε ο αριθμός, δεν είναι μονοψήφιος. Τέλος επιλογών, τέλος προγράμματος. Στο Α5 τα κενά συμπληρώνονται ως εξή. Το πρώτο με την τιμή 3, το δεύτερο με την τιμή μειον 1, το τρίτο με την μεταβλητή Ψ, το τέταρτο με την τιμή 1, το πέμπτο με τη μεταβλητή Χ και το έκτο με την τιμή 1. Προχωράμε. Στο θέμα Β1, η διαδικασία η οποία ζητήθηκε να γραφτεί, το υποπρόγραμμα μάλλον πρέπει να είναι διαδικασία διότι επιστρέφει δύο τιμές. Συγκεκριμένα οι τιμές που επιστρέφονται πρέπει να είναι μέσα στις παραμέτρους του υποπρογράμματος. Επομένως, συντάσεις το εξής, διαδικασία β1, πλου, κόμμα, σίγμα μέσα στις παραμέτρους. Δηλώνουμε τις μεταβλητές, είναι όλες ακέραιες. Στο άθροισμα εκχωρούμε το 0, στο πλήθος εκχωρούμε το 0 και ξεκινάμε και διαβάζουμε, κάνουμε μια επανάληψη χίλιες φορές. Αρχίζει η επανάληψη και διαβάζουμε το χ μέχρι ότου το χ να είναι θετικό, εφόσον μας ζητά έλεγχο αν αυτό το Χ διαιρείται ακριβώς με το 3, αν Χ μο 3 ίσο με το 0, τότε αυξάνουμε το πλήθος κατά 1. Αν το Χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 0 και το Χ είναι μικρότερο ίσο του 999, τότε αυξάνουμε το άθροισμα κατά Χ. Τελειώνει το Αν, τελειώνει και η διαδικασία. Ε, θέμα Β2, οι απαντήσεις. Ε, στο πρώτο κενό συμπληρώνουμε Front 0, στο δεύτερο Rear 0, στο τρίτο Front ίσο Rear και στο τέταρτο front εκχώρησε front συν 1. Το θέμα Γ ήταν το μόνο που επιφύλασε κάποια σημεία έτσι λίγο πιο δύσκολα. Ξεκινάμε δηλώνοντα τι μεταβλητέ. Ε, στι ακέραιε έχουμε δύο πλήθη, στι πραγματικέ έχουμε όλε τι υπόλοιπε μεταβλητέ. Θέτουμε για αρχική τιμή του μέγιστου το 0, αρχική τιμή ενό αθρίσματο και ενό πλήθου πάλι το 0 και ξεκινάει μια επανάληψη για να διαβάσουμε την επιθυμητή τιμή ένα απλό έλεγχο εγκυρότητα δηλαδή, ε, μέχρι να πάρουμε μέγιστο βάρο μεγαλύτερο ίσο του 5.000. Ξεκινάμε μια δεύτερη επανάληψη. Διαβάζουμε τον όγκο μέχρι ότου ο όγκο να είναι μεγαλύτερο ίσο του 300. Ακριβώ ο ίδιο τρόπο για να κάνουμε έλεγχο εγκυρότητα τιμή. Και μετά ξεκινάμε μια επανάληψη, η οποία θα τελειώσει. Όσο, θα γίνεται μάλλον όσο το βάρος είναι μικρότερο ίσο του max βάρος και ο όγκος είναι μικρότερο ίσο του max όγκος. Ε, κάθε φορά λοιπόν που επιτρέπεται να μπει στην επανάληψη πρέπει από το μέγιστο βάρος να αφαιρούμε το βάρος του δέματος του οποίου ε, μπήκε μέσα στο ε, αεροπλάνο. Το ίδιο και για τον όγκο του. Αφαιρούμε, μειώνουμε λοιπόν το max όγκο κατά τη μεταβλητή όγκος. Αθροίζουμε το βάρος των δεμάτων στη μεταβλητή σίγμα και μετράμε, αυξάνουμε το πλήθος κατά ένα όπως συνήθως κάνουμε με όλα τα πλήθη. Αν το βάρος είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ε, πάμε λίγο πίσω, παρακαλώ. Αν το βάρος είναι μεγαλύτερο του μέγιστου, τότε εχωρούμε στο μέγιστο τη νέα τιμή του βάρους και αρχίζουμε να μετράμε ότι πρώτη φορά έχουμε αυτό το μέγιστο βάρος. Συνεχίζουμε. Αλλιώς, αν βρούμε κάποιο βάρος ίδιο, κάποιο δέμα με ίδιο βάρος με το μέγιστο, σε εκείνη την περίπτωση συνεχίζουμε να μετράμε, να αυξάνουμε το πλήθος των δεμάτων με το μέγιστο βάρος. Η επανάληψη ολοκληρώνεται αφού διαβάσουμε νέο βάρος και όγκο για το καινούριο δέμα. Εμφανίζουμε στο τέλος το συνολικό πλήθος ε, και υπολογίζουμε το μέσο όρο διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο έλεγχος για τον παρονομαστή γιατί θα έχουμε τουλάχιστον ένα δέμα. Εμφανίζουμε τα ζητούμενα, ακριβώς με τη σειρά που μας τα ζητάνε, το μέσο όρο, το μέγιστο και το πλήθος και στο θέμα Δέλτα. Στο θέμα Δέλτα ήταν πιο απλά τα πράγματα. Είχαμε να δουλέψουμε πάνω σε πίνακε. Ξεκινάμε και γεμίζουμε το μονοδιάστατο πίνακα ε, με τα ονόματα. Και ταυτόχρονα, παράλληλα, γεμίζουμε κάθε γραμμή του διδιάστατου με τι επιδόσει. Ε, βάζουμε για μέγιστη επίδοση αρχικά ε, την πρώτη επίδοση κάθε ε, του πίνακα ολόκληρου μάλλον και Θέτουμε για μέγιστο άλμα το πρώτο. Συνεχίζουμε. Επομένω, διατρέχουμε όλο τον πίνακα για να βρούμε το μέγιστο στοιχείο και κάθε φορά που βρίσκουμε ένα στοιχείο μεγαλύτερο από το προηγούμενο μέγιστο, κρατάμε σε μια μεταβλητή, στη μεταβλητή άλμα, ε, το, ε, το άλμα στο οποίο σημειώθηκε αυτή η επίδοση. Εμφανίζουμε τα ζητούμενα μετά το τέλο των επαναλήψεων και συνεχίζουμε με το 3, όπου για κάθε έναν. Ε, αθλούμενο, ε, μετράμε ένα πλήθος, ξεκινάμε και διατρέχουμε τη γραμμή και αυξάνουμε αυτό το πλήθος κατά ένα κάθε φορά που είχε άκυρη προσπάθεια, οπότε μόλις τελειώσει η εσωτερική επανάληψη, μπορούμε να συνεχίσουμε, αν το πλήθος αυτό ήταν μεγαλύτερο ίσως από το δύο, εμφανίζουμε το όνομα του αθλητή. Για κάπου από ένα μέχρι 20 για Ι από 2 μέχρι 6, για J από 6 μέχρι Ι με βήμα μείον 1, ουσιαστικά εφαρμόζουμε τη φυσαλίδα σε κάθε γραμμή του δυσδιάστατου πίνακα. Η φυσαλίδα είναι σε ευθύνουσα σειρά, η ταξινόμηση που ζητείτε, και ουσιαστικά μετά το τέλος και των τριών επαναλήψεων, κάνουμε άλλη μία επανάληψη για Ι από 1 μέχρι 20, έτσι ώστε να εμφανίσουμε τα ονόματα και τη σειρά των αλμάτων σε ευθύνουσα σειρά επίδοση. Αυτά με το μάθημα της πληροφορικής. Συνεχίζουμε με το μάθημα της κοινωνιολογίας. Γεια σας. Σήμερα οι υποψήφοι του ανθρωπιστικού προσανατολισμού εξετάστηκαν στο μάθημα της κοινωνιολογίας. Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και διέτρεχαν όλη την ύλη. Γενικά, οι επαρκώς προετοιμασμένοι υποψήφοι μπορούσαν άνετα να προσεγγίσουν το άριστα. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις απαντήσεις των θεμάτων. Στην ομάδα πρώτη, θέμα Α, Α1, η ερωτήσει σωστού λάθου είναι σωστό, λάθο, λάθο, σωστό και λάθο. Και οι πολλαπλή επιλογή είναι Β και Β. Περνάμε στο θέμα Β. Β1. Να διατυπώσετε τον νόμο των τριών σταδίων του ανθρωπίνου πνεύματο σύμφωνα με τον Κόντ. Η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 17, ενότητα 1-2-2, οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας. Ξεκινάμε. Ο άλφα Κοντ διατύπωσε τον νόμο των τριών σταδίων, έως και η εξέλιξη του πνεύματος. Β. 2. Να αναπτύξετε το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας. Η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 142, ενότητα 7-2, κοινωνικές βάσεις της εξουσίας, και γράφουμε το πλουραλιστικό μοντέλο. Ομάδα δεύτερη, θέμα Γ, Γ1. Να διατυπώσετε Α τον ορισμό της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και Β τον ορισμό των κοινωνικών τάξεων. Ε, η απάντηση στο Α είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 118, ενότητα 621, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες, ε, από το σημείο «Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν» έως και «Κοινωνικές τάξεις». Ενώ στο Β, η απάντηση είναι πάλι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 118, ενότητα 6-2-1, ε, από Ω κοινωνικέ τάξει ορίζονται έω και στην ίδια ομάδα. Γάμα 2. Να αναπτύξετε του τύπου κοινωνική διαστρωμάτωση σύμφωνα με το ΒΕΜΠΕΡ. Η απάντηση εδώ είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 119, ενότητα 6-2-1, Κοινωνική διαστρωμάτωση κοινωνικέ ανισότητες», Ξεκινάμε την απάντηση «Από την άλλη πλευρά ο Βέμπερ διακρίνει, έως και να τα υπερασπίζονται». Γάμα 3. Με ποια μέτρα επιτυγχάνεται η ανακατανομή του πλούτου στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους. Εδώ η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 127, στην ενότητα 6.3 «Αντιμετώπιση των ανισοτήτων της φτώχειας και της ανεργίας». Ξεκινάμε από το σημείο «Επομένως οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες» έως και μουσεία, εκδηλώσεις και άλλα. Θέμα Δέλτα, Δέλτα 1. Πώς προσεγγίζουν οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχαναλυτές την κοινωνικοποίηση η οποία πραγματοποιείται μέσω της εκμάθησης των ρόλων και ποια κριτική ασκείται συνήθω στις θεωρίες των ρόλων. Η απάντηση εδώ βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 68, ενότητα 3-5, η κοινωνικοποίηση ως συνεχή διαδικασία. Και ξεκινάμε. Είναι αυτονόητο, έως και άλλαξε ριζικά. Πάμε στο ΔΕΛΤΑ 2. Πώς προσεγγίζουν την κοινωνικοποίηση οι μαρξιστές κοινωνιολόγοι? Η απάντηση είναι στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 58, ενότητα 3-2, «Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού, οι διαφορετικές προσεγγίσεις». Ξεκινάμε από «Αντίθετα, οι μαρξιστές προσεγγίζουν, έως και αναπαράγει τις κοινωνικές θέσεις». Και τέλος Δ3. Να αναπτύξετε τη θεωρία της σχολής της κοινωνικής κατασκευής, του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Εδώ η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 23 του σχολικού βιβλίου, στη ενότητα 1-2-3, κοινωνιολογικές σχολές, σχολή συμβολικής αλληλεπίδρασης, από το σημείο «Η έννοια της συμβολικής αλληλεπίδρασης βρίσκεται έως και πολιτισμική και συμβολική κατασκευή Μπέργκερ Λάκμαν». Αυτές ήταν οι απαντήσεις στην κοινωνιολογία. Να περάσουμε τώρα στις απαντήσεις στη Χημεία. Γεια σας. Συνεχίζουμε με τη Χημεία Προσανατολισμού. Τα θέματα φέτος χαρακτηρίζονται βατά, ε, αλλά μεγάλα σε έκταση. Και ήθελε, ήθελε προσοχή σε τρία σημεία, στο β5, στο γ5 και στο δ3. Ας δούμε τις απαντήσεις. Θέμα α, τα πολλαπλής επιλογής. Το α1 είναι β, το α2 είναι γ, το α3 είναι α, το α4 β και το α5 δ. Στο θέμα β1. Κάνουμε δόμηση στα στοιχεία που μας έδωσαν και με... βρίσκουμε ομάδα και περίοδο και με γνώμονα ότι η ατομική ακτίνα αυξάνεται προς τα κάτω και προς τα αριστερά στον περιοδικό πίνακα, η σωστή σειρά είναι μικρότερη ακτίνα το θείο, μετά τον άτριο και μετά το κάλιο. Στο θέμα β, η απάντηση είναι ότι η ενέργεια πρώτη του θείου είναι μεγαλύτερη από του νατρίου. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η ενέργεια πρώτη οντισμού πάει αντίθετα από ότι η ακτίνα. Και δεύτερον, επειδή το θείο έχει μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο, οπότε αυτό συμβάλλει στο να έχει μεγαλύτερη το θείο μεγαλύτερη ε1. Θέμα β2α. Προσθέτουμε, λοιπόν, στην αμφίδρομη αντίδραση... Ε, προσθέτουμε στην αμφίδρομη αντίδραση... Μπορούμε να πάμε στην επόμενη καρτέλα, παρακαλώ. Προσθέτουμε στο α ερώτημα οξύ, το οποίο παράγει οξώνια. Οπότε, η συνολική συγκέντρωση οξωνίων αυξάνεται και με βάση την αρχή λες η αμφίδρομη μας αντίδραση μετατοπίζεται προς τα δεξιά και γι' αυτό εμφανίζεται το πορτοκαλί χρώμα του ιόντος. Β ερώτημα. Προσθέτουμε υδροξίδι του νατρίου, το οποίο λόγω εξουδετερώση μειώνει τη συγκέντρωση τη συνολική των οξονίων στο διάλειμμα. Οπότε πάλι σύμφωνα με την αρχή Λασατελιέ, στην χημική μεσορροπία έχουμε μετατόπιση προ τα αριστερά, οπότε αποκτά ξανά κίτρινο χρώμα. Θέμα Β3. Πρέπει να προσέξουμε εδώ ότι το ήλιο συν είναι υδρογονοειδές. Οπότε η ενέργεια καθορίζεται μόνο από τον κύριο εκβατικό αριθμό. Άρα και στι δύο περιπτώσει έχουμε το ίδιο ΔΕΕ από τη στη 4 να πάμε στην 3 και από τον τύπο του Πλάνκ ΔΕΕ ίσον HPF, οπότε η ίδια συχνότητα. Mm. Θέμα Β4. Α. Εδώ σκεφτόμαστε πρώτα ότι όσο μικρότερη είναι η ΠΚΑ, τόσο μεγαλύτερη η ΚΑ. Μεγαλύτερη τιμή ΚΑ σημαίνει ισχυρότερο οξύ. Οπότε όσο ισχυρότερο το οξύ πάει να πει ότι έχει. Ε, υποκαταστάτη που δημιουργεί πιο έντονο μίονεπαγωγικό φαινόμενο. Οπότε η σωστή σειρά είναι από το, από, κατά αύξουσα σειρά. Φενήλιο, μετά υδροξύλιο, μετά το φθόριο και μετά η νητρομάδα. Θέμα β. Είναι πιο ισχυρό οξύ το πρώτο, όπως μας λέει, και το τελογούμε διότι έχει τρεις το φθόριο, τρία φθόρια, τρεις υποκαταστάτες που δημιουργούν έντονο μειονεπαγωγικό φαινόμενο, σε σχέση με το άλλο που έχει ένα. Β5. Εδώ θέλει προσοχή. Ήθελε ε, να σχεδιάσουμε τα διανύσματα των διπολικών ροπών στο πρώτο μόριο. Επειδή είναι απέναντι οι αμμονίε και απέναντι τα χλώρια, βγαίνει συνισταμένη κοντά στο μηδέν ή έχει πολύ μικρή πολικότητα. Ενώ στο, το Β είναι πιο πολικό. Και σύμφωνα με το τα όμοια διαλύουν όμοια και το νερό είναι πολικός διαλύτης, το Β διαλύεται περισσότερο. Θέμα Γ. 1 Λοιπόν, στην πρώτη ογκομέτρηση υπολογίζουμε τα μολ. Ξεκινάμε στο ισοδύναμο σημείο που έχουμε πλήρη εξουδετερώση. Κάνουμε το πινακάκι και βρίσκουμε ότι η συγκέντρωση του υδροαλφα είναι 0,2 μη. Στο θέμα β. Στα 10 ml, όταν έχουμε προσθέσει 10 ml προτύπου, υπολογίζουμε εκ νέου τα μολ, κάνουμε το πινακάκι, καταλήγουμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα υδροαλφα να α και επειδή ισχύουν και οι προσεγγίσει από τη Χέντερσον Χάσεμπαλχ με τον τύπο τη, καταλήγουμε το pH είναι 6. Θέμα Γ2. Στην άλλη ογκομέτρηση. Ε, ξεκινάμε. Προσοχή εδώ. Ξεκινάμε γνωρίζοντα τι σε τις, τις βάσει Β, γιατί είναι ίση με του προηγούμενου. Είναι πάλι 02. Πάμε στο ισοδυναμικό σημείο. Κάνουμε το πινακάκι. Ε, υπολογίζουμε λοιπόν το αλάτι και από το αλάτι, ε, συγγνώμη, και επειδή έχουμε πλήρη εξουδετερώση στο ισοδυναμικό σημείο, βγαίνει ο όγκο ότι είναι 20 ml. Στο ισοδύναμο σημείο, συνεχίζοντα από το προηγούμενο πινακάκι, έχει μείνει το αλάτι, υπολογίζουμε 0,1 μ την συγκέντρωσή του, κάνουμε τη διάσταση και μετά από τον ιοντισμό του VH συν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Και αφού έχουμε υπολογίσει την ΚΑΑ του, που είναι 10 συμπλήν 8, εφαρμόζοντα λοιπόν την ΚΑΑ, καταλήγουμε ότι το pH στο ισοδύναμο σημείο είναι 4,5. Θέμα Γ3. Υπολογίζουμε την περιοχή PH που αλλάζει χρώμα ο κάθε δείκτης. Ε, αναφέρουμε ότι ο πιο κατάλληλος, πιο κατάλληλος είναι ο δείκτης όταν μέσα στην περιοχή αλλαγής χρώματός του περιέχει το PH στο δύναμο. Ξεκινώντας από το Y2 που έχουμε ήδη βρει το PH, καταλληλότερο είναι ο τρίτος δείκτης, η ηλιανθήνη. Για το Y1 πρέπει να λύσουμε ξανά στο ισοδύναμο σημείο να υπολογίσουμε το PH. Κάνουμε την εξουδετερώση. Μένει το αλάτι, παθαίνει διάσταση, συνεχίζει και παθαίνει οντισμό το α' πλήν και υπολογίζοντας την ΚΑΠΑ μπέ αρχικά και μέσω αυτής βρίσκουμε τα υδροξυλιόντα 10 στην πλήν 4,5 και τελικά το πεχάσιο στο δύναμο σημείο για την πρώτη κομμέτρηση 9,5. Άρα καταλληλότερο δείκτης είναι ο πρώτος, το κίτρινο της αλιζαρίνης γιατί βρίσκεται κοντά στο όριο της περιοχής που αλλάζει χρώμα. Θέμα Γ4. Έχουν ίσους όγκους τα δύο διαλύματα. Υπολογίζουμε τα μόλ που είναι ίσα, κάνουμε την εξουδετερώση, ε, μένει το αλάτι το οποίο υπολογίζουμε τα συγνώμη, τη συγκέντρωσή του 01 μη Αυτό παθαίνει διάσταση. Συνεχίζουν και τα δύο ιόντα και ιοντίζονται με το νερό και από την Kα του πρώτου ιοντισμού του βh και την KB του Α π. βρίσκουμε τα οξόνια και τα υδροξυλιόντα αντίστοιχα τα οποία βγαίνουν ίσα και έτσι το διάλειμμα είναι ουδέτερο. Γάμα 5. Ένα από τα θέματα που θέλω να προσοχή. Λοιπόν, εδώ ο αυτοντισμός του νερού περιγράφεται με την εξίσωση αυτή που βλέπετε. Η εξουδετέρωση ουσιαστικά είναι η προς τα αριστερά αντίδραση της παραπάνω. Και σύμφωνα με τον νόμο Λαβουαζιέ πλά. αυτή ε, είναι εξώθερμη. Επειδή λοιπόν κατά την ογκομέτρηση έχουμε εξουδετέρωση και η εξώθερμη, το διάλειμμα θα θερμανθεί. Διάλειμμα ΔΕΛΤΑ 1. Κάνουμε το πινακάκι το μεσομοριακό, οπότε βάζουμε χ και χ. Λέμε ότι η αναλογία μόλ είναι και η αναλογία των όγκων και με το 20% το χρησιμοποιούμε για τα μόλ. Οπότε, καταλήγουμε ότι χ ίσον 6 ωμέγα και με δεδομένο ότι η απόδοση υπολογίζεται από το υδρογόνο που είναι σε έλλειμμα, θα ήταν σε έλλειμμα, ήταν ποσοτική, η απόδοση βγαίνει 0,5. Στο Δ2, χρησιμοποιώντα την πληροφορία που μα λέει ότι τα συνολικά μόλ είναι 10 και με το χ ίσον 6 ωμέγα, από αυτέ τι δύο εξισώσει βρίσκουμε βρίσκουμε 1 και χ 6 και από την κάσέ καταλήγουμε λύνοντα στον όγκο 5 λίτρα. Τέλο, το ΔΕΛΤΑ 3. Κάνουμε το πινακάκι για να φτάσουμε στη χημική ισορροπία και από την απόδοση βρίσκουμε το χ ότι είναι 1 μολ. Οι ταχύτητε. Ε, συγγνώμη, ο νόμο ταχύτητα είναι V1 ίσον K1 γιατί τα στερεά δεν μπαίνουν στην έκφραση. V2 ίσον K2 επί συγκέντρωση του κωδίου. Ε, έπειτα, λέμε ότι στην ισορροπία, αυτή είναι μια αντίδραση να τονίσω που είναι, έχει σταθερή ταχύτητα. Και στη χημική βένα V1 ισον β 2 Οπότε και οι δύο ταχύτητε έχουν τιμή 0,4. Έτσι λοιπόν, λύνοντα και, λύνοντας και, στις, και οι δύο κάπα μα βγαίνουν ίσε με 0,4. Γάμα θέμα. Εδώ σκεφτόμαστε ότι ο μόνο τρόπο, επειδή η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα είναι ίση με την ΚΑΠΑΣΕ και δεν αλλάζει επειδή η θερμοκρασία είναι σταθερή, ο μόνο τρόπο να έχει συμβεί αυτό, να έχει αλλάξει πίεση, είναι να έχουμε μονόδρομη αντίδραση. Έπειτα, παίρνουμε τη σχέση που μα λέει η εκφώνηση για τι πιέσει με P1 την πίεση στη χημική ισορροπία και P2 την τελική και βρίσκουμε τελικά λύνοντα ότι στο τέλο στο τέλος έπρεπε να έχουμε τελικά μόλι 0,5. Επειδή καταλάβαμε ότι έγινε μονόδρομη η αντίδραση και έπρεπε να έχουμε πάρει 2 μολ από το διοξείδιο του άνθρακα, καταλαβαίνουμε ότι αφαιρέθηκαν 1,5 μολ. Αυτά με τι απαντήσει τη χημία. Ε, θα βρείτε αναλυτικά τα θέματα στο site neakriti.gr και σε έντυπη μορφή στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλή συνέχεια με το επόμενο μάθημα.